χτυπούν ανεξέλεγκτα και αμήλικτα τους πρόσφυγες που προσπαθούν να περάσουν παράνομα στο λιμάνι, να τρυπώσουν σε κάποιο φορτηγό και να διαφύγουν προς την Ιταλία. Σύμφωνα πάντα με τα όσα καταγγέλουν τα μέλη της κίνησης υπεράσπισης δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών. Έχουμε καταγγελίες ότι έχουμε αυξημένα κρούσματα βίας στην προσπάθεια που κάνει το λιμενικό να αποθήσει τους πρόσφυγες, όπου εκεί η βία χρησιμοποιείται ανεξέλεγκτα. Δαγκώματα με σκυλιά, χτυπήματα με τα γκλόπς, κυνηγητό με τις μηχανές κλπ. Και θέλουμε να τα επισημάνουμε αυτά τα ζητήματα. 12 πρόσφυγες, όπως αναφέρουν, νοσηλεύονται στο Ρίο τις τελευταίες ημέρες από χτυπήματα λιμενικών. Είναι γύρω στα 12 άτομα αυτή τη στιγμή στο Ρίο, τα οποία είναι με χτυπήματα τέτοια, σπασίματα κλπ. Κεφάλια, χέρια, πόδια και... Αυτό ακριβώς είναι το θέμα μας. Χτυπούν ανεξέλεγκτα δηλαδή. Ναι, χτυπούν ανεξέλεγκτα χωρίς... γιατί έχουν αυτές τις εντολές. Οι εντολές είναι γνωστές. Προέρχονται από την πολιτική κατεύθυνση που έχει η κυβέρνηση για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή ότι δεν θα πάρουν άσυλο. Και το πρόβλημα διωγγώνεται στη βάση του ότι τους γεμίζει απελπισία αυτό το πράγμα και το οποίο κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και ανεξέλεγκτο. Με την έννοια ότι πρέπει να δοθεί μια πολιτική λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Τα μέλη της κίνησης υπεράσπισης δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Πάτρας και συναντήθηκαν με τον λιμενάρχη, με τον οποίο συζήτησαν το πρόβλημα και ζήτησαν λύση. Ξέρετε κάτι, θα πούνε από την πλευρά τους και οι λιμενικοί και εμάς μας στείλουν παγίδες, έχουν χτυπήσει αρκετοί συνάδελφοι, μας επιτίθενται. Να απευθυνθούν στην πολιτική τους ηγεσία και να βάλουν το ζήτημα αυτό. Δηλαδή όσους αστυνομικούς και να φέρουν ό,τι και να κάνουν θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή αυτό είναι απλά μια διαδικασία καταστολής και τίποτα άλλο. Είναι σαν να τους λέμε ότι θα τους κάνουμε το βίο αβίωτο και από εκεί πέρα να μην περνάτε τα σύνορα, μην περνάτε τις βάρκες, όμως οι πόλεμοι μένονται στις χώρες τους. Βλέπετε ότι από την πλευρά των λιμενικών φτάνουμε σε ρατσιστικά επίπεδα, δηλαδή οι επιθέσεις αγγίζουν ρατσιστικό. Αυτό θέλουμε να δούμε. Αυτό θέλουμε να δούμε και θα το εξετάσουμε το ζήτημα αυτό μαζί με το δίκτυο καταγραφής ρατσιστικών εγκλημάτων και θα επικοινωνήσουμε και με τις αγγελικές αρχές που υπάρχουν στην Αθήνα για αυτό το ζήτημα για να εξομαλυνθεί αυτή η κατάσταση. Το πρόβλημα είναι πολιτικό. Δεν είναι αν θα φέρεις άλλους χίλιους αστυνομικούς εδώ πέρα. Για να αποτρέψεις τι. Να τους πεις τι.